Ο εμπεγμός της κυβέρνησης δεν έχει πάτο. Έχουν κόψει 600 εκατομμύρια από το καινούργιο προϋπολογισμό για την υγεία εν μέσω πανδημίας, που τα κονδύλια πρέπει να είναι πολύ παραπάνω. Δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων 9 μήνες τώρα. Δεν έχουν πάρει το απαραίτητο προσωπικό. Έχουμε ακόμα κενά στο σχολείο, όπως για παράδειγμα στο 30 ΓΕΛ Θεσσαλονίκης δεν έχει πάει καθόλου χημικός. Υπάρχει εμπεγμός αναπληρωτών με τις τρίμηνες συμβάσεις, με τις μη οριστικές τοποθετήσεις, με τον μπάχαλο που γίνεται γενικώς και με τον μπάχαλο που γίνεται και στις αναθέσεις των μαθημάτων, συν τους συναδέλφους μας από το παράπονο που ο ένας τους στέλνει στον άλλο για να δοθεί το δίκαιο αίτημά τους, το δικαίωμά τους στη δουλειά. Σήμερα η μέρα απεργίας, 26 του Νοέμβρη, δηλώνουμε το παρόν εμείς και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι από την Ελλάδα, δημιουργούμε μικρές απεργιακές αιστείες, δίνουμε το μήνυμα, βγάζουμε συμπεράσματα. Είμαι ένας από τους εκπαιδευτικούς του παραβόλου, οι οποίοι μαζί με τους 11.000 άτομα αποκλειστήκαμε λόγω μη πληρωμής 3 ευρώ. Μας δείξαμε στην αναγκαία για τουλάχιστον για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κάποιος. Μέσα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, στην εποχή του κορονοϊού, άνθρωποι με οικογένειες, με προβλήματα, είτε υγείας, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, που έχουμε υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο σε όλη την Ελλάδα, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά, έτσι, μέχρι και μες στην πόλη, πολλές φορές, μετά από τόσα χρόνια προϋπηρεσίας, μας πετάξανε σαν μια στημένη μονόκουπα, χωρίς να αξίζουμε τέτοια αντιμετώπιση. Θέλουμε να αρθεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό είμαστε εδώ, σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα απεργίας, 24ωρης απεργίας, για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, το δικαίωμά μας στην εργασία, το δικαίωμά μας στη ζωή.